Στο νοσοκομείο Λεμεσού με κεφαλαιμάτωμα και σοβαρά κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του κατέληξε 52χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε εμόφυρτος έξω από νυχτερινό μαγαζί της πόλης λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα. Πρόσωπα που βρέθηκαν στη σκηνή ειδοποίησαν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Αμέσως ενημερώθηκε και η αστυνομία, μέλη της οποίας μετέβησαν τόσο στο νοσοκομείο όσο και στη σκηνή. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που έγιναν, ο τραυματισμός του 52χρονου φαίνεται να προκλήθηκε μετά από επίθεση που δέχθηκε από 3 πρόσωπα, τα οποία τον ξυλοφόρτωσαν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νυχτερινό κέντρο. Ο 52χρονος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται εκτός κινδύνου. Εισήχθη στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Τα αίτια του ξυλοδαρμού, σύμφωνα με την αστυνομία, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ωστόσο, οι έρευνες των ανακριτών εστιάζονται σε πρόσωπα που σχετίζονται με τον 52χρονο και που πιθανόν να είχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους.